έχουμε μπροστά μας το 45ο ράλι Κρήτης, 25 με 26 Μαΐου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ράλι ασφάλτου. Έχω καλέσει τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Πουλάκη, για να δώσει σε όλους εσάς, τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όλες τις πληροφορίες που ενδεχόμενα να θέλατε και όλες εκείνες βέβαια ενδεχόμενα τις ρυθμίσεις που θα έχουμε μπροστά μας αυτό το διάστημα, δηλαδή αυτές τις ημέρες για εσάς που θα μετακινήσετε στους δρόμους. Καλημέρα κύριε Πουλάκη, τι κάνετε? Καλημέρα σας, εσάς και όλους τους ακροατές μας. Είμαστε καλά, εσείς? Και εμείς είμαστε μια χαρά. Και βέβαια να μην αφήσουμε μόνο του και τον κύριο Τσολακίδη εκεί στον αέρα, τον Σοκράτη, ο οποίος είναι αγωνιζόμενος οδηγός από Θεσσαλονίκη σε αυτό το 45ο ράλι. Να πούμε και σε εκείνον μια ζεστή καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Τσολακίδη. Καλημέρα σας σε όλους σας και σε όλους τους ακροατές σας. Καλά να είστε. Λοιπόν, ξεκινάω από τον κύριο Πουλάκη. Για πάμε να δούμε κύριε Πουλάκη τα δεδομένα που έχουμε για να ξέρει και ο φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ο κάθε πολίτης, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου θα γίνουν και ειδικές διαδρομές. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρόγραμμα του 45ου ήταν και ΚΑΠΑ ΕΒΕ Ράλι Κρήτης, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30 το βράδυ με πανηγυρική κίνηση από το κέντρο του Ηρακλείου. Όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούν να έρθουν στην διασταύρωση δικαιοσύνης με Ήδης, δηλαδή από 1821 αριστερά στην Ήδης, που θα ανεβαίνουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ράμπα εκκίνησης του ράλι. Ούτως ή άλλως για εμάς τους παλιούς Ηρακλειώτες αυτό λέγεται ως σημείο ο σταυρός της πόλης. Έτσι ακριβώς. Εκεί θα γίνει λοιπόν η πανηγυρική εκκίνηση του 45ου Ράλι Κρήτης και το Σάββατο το μεσημέρι θα γίνουν δύο περάσματα στην ειδική διαδρομή Ποταμιές με τερματισμό στο χωριό Ασκούς. Η ώρα που θα ξεκινήσει το πρώτο αυτοκίνητο το Σάββατο μεσημέρι, δηλαδή θα μπει στην ειδική διαδρομή, είναι 15.48, 4 παρά 10 περίπου. Mm-hmm. Ο δρόμος για τους θεατές κλείνει μια μισή ώρα περίπου πριν την εκκίνηση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου. Οπότε οι θεατές θα πρέπει να έρχονται στην ώρα τους. Mm-hmm. Θα υπάρχουν φύλακες πληροφόρησης πάντου, δηλαδή ο κόσμος θα θέλει να κατευθυνθεί προς γωνιές, κράση, οροπέδια Λασιθίου, θα υπάρχει πληροφόρηση από την Εθνική Οδό ώστε να μην ταλαιπωρούνται να μπαίνουν προς τα μέσα και μετά να γυρνάνε πίσω οι άνθρωποι. Οπότε ο δρόμος από τις 2 η ώρα περίπου θα είναι κλειστός. Μπορούν να φτάσουν μέχρι τις Ποταμιές. Δηλαδή, όποιος κατευθύνεται στο χωριό Ποταμιές θα μπορεί να πάει. Από τις Ποταμιές και μέσα δεν θα μπορεί να Ωραία. Πάει. Προσέξτε, τώρα μιλάτε για τις ειδικές διαδρομές, γιατί και εγώ είπα να μιλήσουμε και για τις ειδικές διαδρομές. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα, οι διαγωνιζόμενοι που θα μας πείτε πόσοι στον αριθμό είναι οι διαγωνιζόμενοι, θα ξεκινήσουν από το ΕΑΚΙ, κάτω εδώ από το Λίντο. Εκεί θα γίνει η εκκίνηση, εκεί θα γίνει ο τερματισμός. Η εκκίνηση είναι από την Παρασκευή από το κέντρο του Ηρακλείου. Μάλιστα. Τα αυτοκίνητα λοιπόν θα κατευθυνθούν το Σάββατο το μεσημέρι. Όποια είναι στο σέρβις κάτω σωστά στο ΕΑΚΙ θα φύγουν και θα πάνε στις Ποταμιές. Και θα γίνει η εκκίνηση από εκεί, από τις Ποταμιές. Διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν ενδεχόμενα να μετακινηθούν, δουλεύουν, δεν έχουν την δυνατότητα και έτσι πάρα πολύ συγκεντρώνονται σε κάποιους χώρους για να δουν και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Είπαμε ότι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι πάρα πολλοί και είναι ένα άθλημα το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο συνεχώς περισσότερους φίλους. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Αυτή είναι η πρώτη ημέρα του Ράλι Κρήτης, το Σάββατο 25 του μήνα. Πριν πάμε βέβαια στη δεύτερη μέρα, Κυριακή 26 Μαΐου, θα πρέπει να πούμε ότι όλα θα γίνονται και σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε να λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία απαιτούνται για την ασφάλεια και των αγωνιζόμενων, όπως επίσης και την ασφάλεια και των θεατών και του κόσμου που θέλει να πλησιάσει σε κάποια σημεία, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, για να δει τα αυτοκίνητα και τους αγωνιζόμενους από κοντά. Πολύ σωστά, θα φτάσουμε και εκεί. Θα τους αναφέρουμε όλους που βοηθάνε, γιατί είναι πολύτιμη η βοήθειά τους και ουσιαστική. Να πάμε λοιπόν στη δεύτερη μέρα. Η δεύτερη μέρα θα απαρτίζεται από 6 ειδικές διαδρομές. Θα περάσουν τα αυτοκίνητα 3 φορές την ειδική Κεράσια Πρινιά και 3 φορές την ειδική Αυγενική Αγία Βαρβάρα.
ο δρόμος για, την Αγία, για τα Κεράσια που είναι και η πρώτη ειδική θα κλείσει μια μισή ώρα πιο μπροστά, 10.30 ξεκινάει το πρώτο αγωνιστικό και μετά διαδοχικά ξαναπερνάει μία παρα 5 και ξανά 3:20. Θα αντίστοιχα γίνονται και στην Αυγενική 11 παρα 2 λεπτά, 1:25, 15 και 48. Και τα αυτοκίνητα μετά κατευθύνονται στο ΕΑΚΙ που είναι ο τερματισμός του αγώνα και θα γίνει ο τερματισμός και 4,5 ώρα είναι ο τερματισμός, κυρία Δουλγεράκη, και η απονομή των επάθων θα γίνει στις 6.30 στον ίδιο χώρο. Όσοι λοιπόν από τους φίλους θεατές θέλουν να παρακολουθήσουν ειδικές, τα ωράρια τα είπαμε, τις ειδικές τις είπαμε. Αν θέλουν να δουν από κοντά τα αυτοκίνητα μπορούν να κατευθυνθούν στο ΕΑΚΙ που θα είναι το service park των αυτοκινήτων και θα βρίσκονται τα αυτοκίνητα εκεί για service. Και η θερμή παράκληση από μένα είναι, όπως κάθε χρόνο λέω, πάρα πολύ παρακαλώ να συμμορφώνονται όλοι στις οδηγίες των ανθρώπων της λέσχης, του security του αγώνα, στους τροχονόμους, στην αστυνομία, στους σαμαρίτες, για να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή και να το διασκεδάσουμε όλοι. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα διήμερο αγώνα, 8 δηλαδή ουσιαστικά ειδικές οι διαδρομές, 70,96 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Εάν θυμηθώ το περισσινό ράλι Κρήτης, όλα πήγαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξαιτίας του ότι δεν υπήρχαν περιθώρια κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία λαμβάνεται τέτοια που δεν επιτρέπεται να κάνει ο καθένας ως πολίτης, ως φίλαθλος, ως επισκέπτης, τέλος πάντων ως θεατής, το οτιδήποτε, διότι δεν παζαρεύεται η ασφάλεια κανενός. Αυτό το έχετε αποδείξει. Αυτό ακριβώς. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια του αγώνα και για τους αγωνιζόμενους και για τους θεατές. Το ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσολακίδη, γιατί κατά τη δική σας την άποψη, αυτό που είπα και καταγράφω προηγούμενα γίνεται, δηλαδή να αυξάνονται οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τι συμβάλλει σε αυτό, κύριε Τσολακίδη? Κοιτάξτε να δείτε, καλημέρα καταρχήν και ξανά. Εγώ είναι η πρώτη μου φορά που θα τρέξω στο Ράλι Κρήτης και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος καταρχήν που σας ακούω που μιλάτε για τα μέτρα ασφαλείας για τον κόσμο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που κάνετε εσείς σήμερα που αναδεικνύετε τον αγώνα εδώ στο Ηράκλειο και μπράβο σας. Μπράβο στο Μιχάλη τον Πουλάκη, τον πρόεδρο της Λέσχης, τον Γιώργο τον Σφακιανάκη, οι οποίοι είναι φίλοι μου, τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Όλα αυτά εδώ τα πράγματα που εσείς επισημάνατε σήμερα, το πώς παρουσιάζετε τον αγώνα, το πώς τον διαφημίζετε τον αγώνα, δεν είναι μόνο ότι φέρνετε πολύ κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ανθρώπους οι οποίοι δεν εμφανιζόντουσαν στα βουνά, δεν ξέραν τι σημαίνει αγώνες ράλι, τους παρουσιάζετε να καταλάβουν και για το θέμα ασφάλειας στους δρόμους της Κρήτης, οι οποίοι θεωρώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι από τα τροχαία τους, από διάφορα που γίνονται και ακούμε στις τηλεοράσεις, γιατί εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Προσφέρεται πάρα πολλά πράγματα αναδεικνύοντας το μηχανοκίνητο αθλητισμό για να καταλάβουν τι σημαίνει ασφάλεια, τι σημαίνει ταχύτητα με κλειστό το δρόμο, γιατί εμείς τρέχουμε με κλειστό το δρόμο, φοράμε τον ανάλογο εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα φοράνε τα απαραίτητα λάστιχα, έχουν. Δεν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και τρέχουμε στους δρόμους χωρίς να έχουμε μέτρα ασφαλείας, χωρίς, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτό που κάνετε εσείς σήμερα και σας ακούω μερικά λεπτά τώρα που είμαι στον αέρα, χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαρητήρια και σε εσάς και στο κανάλι σας και φυσικά στο Μιχάλη τον Πουλάκη μαζί με τον Γιώργο Σφαγιανάκη που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φέρουν τον κόσμο κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και όχι μόνο, για να καταλάβουν ότι είναι άλλο οι αγώνες και άλλο να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να κάνουμε τη δουλειά μας.
Νομίζω απαραίτητες διευκρινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Αν και βέβαια επικρατεί αυτή η άποψη και στατιστικά καταγράφεται, κύριε Τσολακίδη, ότι όπου αναπτύσσεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, επειδή εσείς ακριβώς τρέχετε με πολύ αυστηρά μέτρα σε κλειστό περιβάλλον, ότι είναι τελείως διαφορετικό με αυτό το οποίο γίνεται στους δρόμους, και όπου αναπτύσσεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δίνει μαθήματα, έτσι ώστε από την άλλη να αντιμετωπίζονται και τα τροχεία. Δίνεται δηλαδή μια άλλη κουλτούρα στους οδηγούς, στον καθένα από εμάς που κυκλοφορεί στους δρόμους. Είναι αλήθεια αυτό, το πιστεύετε εσείς? Βεβαίως, βεβαίως το πιστεύω, και συγχαρητήρια, και θα το πω και θα το ξαναλέω, και συγχαρητήρια και σε εσάς που αναδεικνύετε αυτό το πράγμα. Γιατί τρέχω, κάνω πρωτάθλημα χώματος, κάνω πρωτάθλημα ασφάλτου, και γυρνάμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μακάρι όλα τα κανάλια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν όντως να μιλήσουν για την οδική ασφάλεια μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, μακάρι να το κάνανε οπουδήποτε και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος που τρέχουμε. Καλά, δυστυχώς, το δικό μας το κανάλι είναι και δηλαδή με Κρήτη TV 984 Νέα Κρήτη, site neakriti.gr, είναι και χορηγή επικοινωνία σε αυτό το συγκεκριμένο ράλι, το 45ο ράλι Κρήτης, πανελλήνιο πρωτάθλημα ράλι ασφάλτου. Για να μείνω λίγο στα του αγώνα, 8:30 το βράδυ της Παρασκευής η πανηγυρική εκκίνηση από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, 8 διαδρομές, ειδικές διαδρομές σε ένα συνολικό μήκος 70,96 αγωνιστικών χιλιόμετρων για το διήμερο Σαββάτου Κυριακίας και στις διαδρομές τις οποίες αναφέρεται, κύριε Πουλάκη, με πολύ μεγάλη βοήθεια από εκείνους οι οποίοι σταθερά είναι ως συνεργάτες για την ασφάλεια αυτού του αγώνα, έτσι ώστε να διασφαλιστούν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε. Είναι επίσης η περιφέρεια, είναι ο Δήμος Χερσονήσου, είναι ο Δήμος Γόρτινας, είναι η ελληνική αστυνομία, είναι η τροχιά, όπου ξεχάσω, κύριε Πουλάκη, να το διορθώσετε, να το προσθέσετε, είναι η πυροσβεστική υπηρεσία, είναι το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι, είναι και ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος στους Αρωγούς μας, η ANEC Lines Blue Star που μας παρέχει δωρεάν μεταφορά σε κάποια αγωνιστικά αυτοκίνητα, η χορηγή επικοινωνίας όπως πάντα Κρήτη TV, Νέα Κρήτη, Ράδιο 984, οι συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου, το ΕΑΚΙ, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου και ο Οργανισμός Ζημένος Πειραιώς όλοι. Να συμπληρώσω, δε, κυρία Δουλγεράκη, σε αυτά που είπε ο κύριος Τσολακίδης, ο φίλος μου Σωκράτης, ότι όλα αυτά είμαστε μια δεμένη ομάδα. Υπάρχουν πίσω οι αφανείς ήρωες του αγώνα, που είναι οι άνθρωποι που φυλάσσουν τις δικαιοδιαδρομές, οι άνθρωποι που τις στείνουν. Το Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης, που είναι περήφανος που ηγούμε σε αυτό το Συμβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί σπάστας άνθρωποι που αγαπάνε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είμαστε εκεί όλοι μας με σκυμμένο το κεφάλι, αφιλοκερδός, αγώγιστα δουλεύουμε για να βγει ένας αγώνας ασφαλής για να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε κάθε χρόνο. Μια χαρά μου δίνει το ότι φέτος έχουμε αρκετά πληρώματα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ρωτώ και είναι η τελευταία πληροφορία, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα, γιατί ο χρόνος με πιέζει αφόρητα, τον έχω φάει όλο το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Πόσες είναι οι συμμετοχές? Οι συμμετοχές είναι 34. Ωραία. Με 34 λοιπόν αγωνιζόμενους από όλη την Ελλάδα. Γνωστά ονόματα σε όλη την Ελλάδα μέσα στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κύριε Πουλάκη, να πάνε όλα καλά. Κύριε Τσολακίδη, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και σε όλους. Θα σας δούμε από κοντά. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Ευχαριστούμε λοιπόν και εμείς για την προβολή. Καλό αγώνα εύχομαι σε όλους, και να προσθέσω κάτι τελευταίο, ότι ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων θα γίνει στο σέρβις της εγκαταστάσεις της Hyundai, στη λεωφόρο Καράτζη, ο δρόμος δηλαδή που ανεβαίνει στη βιομηχανική, 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα την Παρασκευή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.